να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στην παρέα τον κύριο Χρήστο Κατσότη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσότη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Σε εσάς και τους ακροατές. Τώρα έχετε, ναι. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα. Αυτό συζητούσαμε με τον Βασίλη Σκουρή νωρίτερα, επί του εργασιακού νομοσχεδίου. Τώρα, γιατί κάνετε συγκέντρωση ως κόμμα, όντως? Το ΚΚΕ από την ίδρυσή του έχει σαν στόχο την απελευθέρωση της εργατικής τάξης, κύριε Σκουρή. Η εργατική τάξη σήμερα καταδυναστεύεται από τη διακτορία του κεφαλαίου. Επιδεινώνεται η θέση της κάθε χρόνο και περισσότερο. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να ολοκληρώσει, να το πω έτσι, το έργο και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων με την ανατροπή εμβληματικών κατακτήσεων της εργατικής τάξης, όπως είναι ο σταθερός ημερήσιος χρόνος δουλειάς, το 8ωρο δηλαδή, το οποίο το κάνει 10ωρο και βάλε έως και 13 ώρες, με αύξηση των υπεριών, των υπεροριών, με κατάργηση διακράτικης αργίας, με απελευθέρωση των απολύσεων και ακόμα και μετά από δικαστική απόφαση να μην υποχρεώνεται να επαναπροσλάβει ο εργοδότης τον εργαζόμενο, με νέα εμπόδια στην απεργία, με κατοχύρωση των παρεμβάσεων των εργοδοτών και της κυβέρνησης στα συνδικάτα, γιατί θέλουν συνδικάτα αποδεκτά και να κινούνται μέσα σε πλαίσια τέτοια που να μην διαταράσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Να μας δώσετε πρώτα την είδηση, κύριε Βουλευτά, πού θα είναι η συγκέντρωση με ομιλητή τον κύριο Κουτσούμπα και τι ώρα? Η συγκέντρωση αύριο θα είναι στο Σύνταγμα, 7 η ώρα το απόγευμα, και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα αν ψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, να συμπαραταχθούν με το ΚΚΕ, γιατί είναι η μόνη δύναμη που στέκεται απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους και στον εργασιακό μεσαίωνα που θέλουν να νομιμοποιήσουν. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή τον υλοποιούν με ασυδοσία, με παρανομία, και τώρα θέλουν να τον νομιμοποιήσουν. Το ΚΚΕ. Κάνετε και σε άλλες πόλεις συγκεντρώσεις? Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας γίνονται συγκεντρώσεις όπου μπορούν εδώ οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αντίθεση σε αυτή την πολιτική. Άρα λοιπόν κάντε σε όλες τις μεγάλες πόλεις συγκεντρώσεις. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, έτσι. Πάμε προς απεργία από ό,τι φαίνεται για το νομοσχέδιο. Πήρε απόφαση και η ΓΕΣΕ να προχωρήσει κινητοποίηση. Γιατί της κάνετε κριτική? Κοιτάξτε, κύριε Σκουρή, η ΓΕΣΕ έχει παίξει ένα βρώμικο ρόλο συνολικά στην ανατροπή των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κατσότη, είναι βαριά κουβέντα. Κύριε Κατσότη, δεν ξέρω αν ακούτε. Έχει παίξει ένα βρώμικο ρόλο, βαριά. Είναι βαριά κουβέντα. Ναι, βρώμικο ρόλο, και το εννοώ, κύριε. Το εννοώ ότι είναι βρώμικος ο ρόλος της, γιατί παίρνει μέρος σε μια συζήτηση το πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι. Γιατί ενώ κινητοποιούνται τα συνδικάτα, επιδιώκει να βάλει εμπόδια στη συσπήρωση των εργαζομένων, στη δημιουργία ενός κλίματος διεκδίκησης, αν θέλετε, καλύτερων όρων αμοιβής και εργασίας. Και έρχεται να συμφωνήσει με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, έρχεται να συμφωνήσει με, αν θέλετε, με αυτούς τους στόχους του κεφαλαίου, και βέβαια εδώ ξεπληρώνει και γραμμάτια, γιατί η κυβέρνηση, όπως είδατε, με τα ΜΑΤ τους κατοχύρωσε, παρόλα την μεγάλη νοθεία που υπάρχει στα συνδικάτα, που αυτοί κάναν δηλαδή, που διαμόρφωσαν για να έχουν αυτόν τον σχετισμό δύναμης, έτσι ώστε να υλοποιείται αυτή η πολιτική, να ενσωματώνουν εργαζόμενοι στους στόχους του μεγάλου κεφαλαίου και των κυβερνήσεων που τους υπηρετούν. Αυτή λοιπόν, ενώ 26 Νοέμβρη υπήρχε απεργία, αυτή λοιπόν προχθές στην διοίκηση της ΓΕΣΕ, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ καθόταν και έλεγε, με αθλειότητες δηλαδή, κατεφέρονταν ενάντια στους απεργούς που, αν θέλετε, κάναν κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο για να μην κατατεθεί στη Βουλή, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Πάντως κάνει κινητοποίηση όμως, κύριε Κατσότη. Κινητοποίηση για να έρθει το νομοσχέδιο. Γιατί λέει θετικά. Ποια είναι τα θετικά του νομοσχεδίου? Σου λένε οι μπαμπάδες ότι θα παίρνουν την άδεια. Έχει θετικό είναι. Αυτό φαντάζομαι. Δεν απολογούμε εγώ για τη ΓΕΣΕ. Όταν ο μπαμπάς θα πρέπει να δουλεύει 10 ώρες την ημέρα και δεν θα μπορεί να πάρει το παιδί του από το σχολείο, κύριε Σκουρή, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί με την άδεια. Όταν λοιπόν μία μαμά δεν θα μπορεί να δουλεύει σταθερό ημερήσιο χρόνο, θα υποχρεώνεται σε υπερορίες και αν αρνηθεί θα είναι
ενάντια στην καλή θέληση, τέλος πάντων, δεν τη διευκολύνει. Όταν εδώ απαγορεύει την απεργία, γιατί θα πρέπει να ψηφίσουν και εξ αποστάσεως αυτοί που δεν είναι σε μια συνέλευση, ο μπαμπάς και η μαμά που θέλει καλύτερους χώρους να διεκδικήσει, δηλαδή, δεν του διευκολύνει. Αυτό είναι το τυράκι στη φάκα, τέλος πάντων, την άδεια της πατρότητας, που και εμείς λέμε βεβαίως έπρεπε να έχει γίνει χρόνια, και δεν είναι θέμα, δηλαδή, το αν είναι κάποιος με αυτή τη ρύθμιση ή είναι ενάντια. Πρέπει να δεις το σύνολο του νομοσχεδίου, που το σύνολο είναι, αν θέλετε, μια κατάργηση, μια ανατροπή του αιώνα. Μας γυρίζει πίσω στο 1920, από όταν στην Ελλάδα εφαρμόστηκε το 8ωρο, και και πριν 135 χρόνια, όταν στο Σικάγο οι εργαζόμενοι, αν θέλετε, ξεσηκώθηκαν για τον σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, το 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες, ό,τι θέλουμε εμείς. Σήμερα λοιπόν όλος ο χρόνος θα είναι στην υπηρεσία του εργοδότη. Και το είπε πολύ καλά ο Λασκαρίδης προχθές, η κυβέρνηση κάνει ό,τι θέλουμε εμείς. Και δεν το κάνουν μόνο ό,τι θέλουν οι εφοπλιστές, το κάνει ό,τι θέλουν και οι βιομηχανοί, ό,τι θέλουν οι ξενοδόχοι, ό,τι θέλει το κεφάλαιο για να μπορέσει να αυξήσει την κερδοφορία του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση, αλλά και για την προηγούμενη και για την προηγούμενη, γιατί όλα τα μέτρα τα μνημονιακά έχουν ισοπεδώσει τα δικαιώματα των εργαζομένων, έχουν επιδεινώσει συνολικά τη θέση τους σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Θέλετε το μισθό, θέλετε τις εργασιακές σχέσεις, την παιδεία, την υγεία, ζητήματα τα οποία βασανίζουν την εργατική λαϊκή οικογένεια. Θα περιμένω να ακούσουμε και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Μισθού Κόμματος Ελλάδος. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.